Γιατί η μπανάνα σε παχαίνει, σύν άλλα τρία φρούτα που κάνουν ακριβώς το ίδιο, σου καταστρέφουν την πρόοδο. Κοιτάξτε, παιδιά, για να χάσουμε κιλά, πρώτον πρέπει να φάμε πολύ λιγότερο από αυτό που καίμε. Εντάξει, και λογικά πολύ λιγότερο από αυτό που τρως τώρα, για να αρχίσεις να χάνεις κιλά. Επίσης, πρέπει να σταματήσεις να τρως τόση ζάχαρη στη διατροφή σου. Επίσης, πρέπει να φροντίσεις τα γεύματά σου να μην είναι εντελώς εύπεπτα. Εντάξει. Δηλαδή, όπως δεν θα έπαιρνες, ας πούμε, ένα ποτήρι, να βάλεις μέσα 4 κουταλιές ζάχαρη, να το διαλύσεις με νερό και να το κατεβάσεις μονοκοπανιά, σφινά και άσπρο πάτο, έτσι δεν πρέπει να φας φαγητά ή να πιεις πράγματα που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικό περιτύλιγμα. Εντάξει. Όλα αυτά τα φαγητά που έχουν πολύ ζάχαρη μέσα, αυτό που θα κάνουν είναι ότι θα σου ανέβει το ζάχαρο. Μπαμ. Θα νιώσεις ενέργεια, θα νιώσεις όρεξη και μετά από 10-20 λεπτά θα κρασάρει. Μπαμ. Κουράστηκα ξαφνικά. Κούρασε ξαφνικά. Πείνα σαν να μην υπάρχει αύριο. Φανταστείτε, παιδιά, το ζάχαρο είναι μια λίμνη με νερό. Αυτή η λίμνη είναι εντελώς καθαρή. Οπότε, όταν σκύβεις πάνω από τη λίμνη, μπορείς να δεις τον εαυτό σου, μπορείς να δεις τη φύση. Έτσι. Η λίμνη αυτή είναι ήρεμη, όπως τα μπιούδα ζάχαρη. Τι γίνεται τώρα, άμα πετάξεις ένα μικρό βοτσαλάκι στη λίμνη, τι γίνεται? Αρχίζουν οι διαταραχές. Σταματάς πια να βλέπεις τον εαυτό σου, σταματάς να βλέπεις πια τη φύση, σταματάει να είναι ήρεμη η λίμνη. Μετά πρέπει να περιμένεις μέχρι να ηρεμήσει πάλι και άμα ξαναρίξεις ένα βοτσαλάκι, τι θα γίνει? Πάλι θα αρχίσει τα προβλήματα. Έτσι πάει και το ζάχαρο, παιδιά. Τώρα, στη λίμνη, στο παράδειγμα της λίμνης, άμα ρίξεις ένα βράχο μέσα στη λίμνη, τι θα γίνει? Οι αναταραχές θα κρατήσουν πολύ περισσότερο. Όταν ρίξεις ένα βράχο μέσα, για παράδειγμα, φας πρωινό, αυτό θα σε κάνει παχουλό. Θα αρχίσεις να βάζεις κιλά, θα αρχίσεις να βάζεις λίπος. Κάθε φορά που δεν μπορείς να δεις τον εαυτό στη λίμνη, βάζεις λίπος. Εντάξει, σταμάτα να πετάς βράχους στη λίμνη, αλλά ποιο είναι το μυστικό? Σταμάτα να πετάς και βότσαλα μέσα στη λίμνη. Εντάξει, αυτά τα μικρά, συχνά, αραιά γεύματα είναι να πετάς βότσαλα στη λίμνη. Πώς μένει η λίμνη ήρεμη? Πώς? Όταν την αφήσεις ήσυχη επιτέλους τη ρημάδα. Σταμάτα να τρως δηλαδή. Σταμάτα να τρως κάθε μισή ώρα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Εντάξει. Σταμάτα να τρως κάθε μισή ώρα. Τώρα, τα γεύματά μας πρέπει να τα φάμε κάποια στιγμή. Τι πρέπει να είναι αυτά τα γεύματα? Πρέπει να είναι χαμηλά στη ζάχαρη. Πρέπει να είναι υψηλά σε φυτικές ίνες, σε τέτοια πράγματα. Να είναι σχετικά δύσπεπτα εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει? Σημαίνει να τα φας και μην το χωνέψεις μετά από μισή ώρα. Γιατί μετά από μισή ώρα θα πεινάς πάλι, βρε αδερφέ. Έτσι. Οπότε πρέπει να το φας και να σε κρατήσει. Να σε κρατήσει για κάποιες ώρες. Ωραία. Οπότε πρέπει να είναι σχετικά δύσπεπτο, πρέπει να φουσκώνουν το στομάχι, γιατί όταν φουσκώνει το στομάχι, δημιουργείται και το αίσθημα του κορεσμού. Σταματάς να πεινάς. Δεν σταματάς να πεινάς όταν τρως, σταματάς να πεινάς όταν φουσκώνει το στομάχι. Αυτά τα φρούτα που θα σου πω εδώ δεν φουσκώνουν το στομάχι, είναι ψηλά στη ζάχαρη, είναι ψηλά στις θερμίδες και είναι πολύ εύπεπτα. Το πιο εύπεπτο από όλα τα φρούτα λοιπόν, ποιο είναι και το πιο ψηλό στη ζάχαρη? Η μπανάνα. Αν θες, κάτω και σαν τεστ. Φάει, ας πούμε, ξύπνα το πρωί και φάει μια μπανάνα. Δες πόσο θα σε κρατήσει αυτή η μπανάνα. Μία ώρα το πολύ. Μετά θα θες να φας κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Καταλήγεις να είσαι ο βασιλιάς πίθηκος στο Μόγκλι. Αυτός που ήταν ο μεγάλος και τρώγε όλο μπανάνες. Έχεις φάει 1500 θερμίδες και λες, αφού είναι φρούτο, θα δυνατήσω. Δεν θα δυνατήσεις, ρε φίλε. Δεν θα δυνατήσεις. Εντάξει. Το επόμενο φρούτο το οποίο θα σε παχύνει με την ίδια λογική είναι τα σταφύλια. Εντάξει. Περισσότερα προβλήματα με τα σταφύλια από ό,τι στις μπανάνες. Από ποια άποψη? Έλεγχος μερίδας. Παιδιά. Προτιμάμε και σεδάκι γιαούρτι παρά ένα κιλό γιαούρτι. Ακόμα και αν βγάλεις 200 γραμμάρια με το κουτάλι, πάλι θα δεις ότι θα φας κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τα σταφύλια, παιδιά, πας παίρνεις ένα κιλό, πας παίρνεις μισό κιλό. Λες, ωραία, θα πάρω λίγα, αλλά πόσο λίγα? Κάθε φορά κάθε σκέφτεσαι να πάρω λίγα, περισσότερα, λιγότερα και σε μπερδεύει όλο αυτό. Οπότε τα σταφύλια δεν βοηθάνε γενικά από άποψη μερίδας. Είναι δύσκολο να ξεχωρίζεις τις μερίδες κάθε φορά. Έχουν πολύ νερό και είναι και εύπεπτα, με αποτέλεσμα μέσα στο νερό έχει ζάχαρη. Έχει τη φρουκτόζη. Η φρουκτόζη είναι μορφή ζάχαρης. Είναι εύπεπτο, το τρως, παπαπαπ, μετά από 20 λεπτά πεινάς πάλι. Θες να φας κι άλλα σταφύλια. Εντάξει. Ούκο λίγες οι φορές που έπαιρνε η μάνα μου ή οποιοδήποτε σταφύλια στο σπίτι, ένα κιλό και μετά από 1-2-3 μέρες εξαφανιζόντουσαν αυτά τα σταφύλια. Παιδιά, ένα κιλό σταφύλια είναι 500-600 θερμίδες. Έτσι. Οπότε πρέπει να σκέφτεστε λίγο έξυπνα. Είναι εύπεπτα, έχουν πολύ νερό με ζάχαρη και δύσκολα να ελέγξουμε τη μερίδα. Γι' αυτό και τα σταφύλια τα πετάμε στα σκουπίδια. Τώρα πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το αβοκάντο. Αβομή το κάνεις. Εντάξει. Παιδιά, μείνετε μακριά από το αβοκάντο. Γιατί. Ωραία, είναι αρκετοί οι λόγοι. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πολλές θερμίδες, δεν έχει τόση ζάχαρη, αλλά έχει λιπαρά. Και πάλι τα λιπαρά είναι χειρότερα, γιατί ανεβάζουν πάλι τις θερμίδες. Οπότε γιατί να φας από αβοκάντο? Θες να φας λιπαρά, κάτσε φάει μια μπριζόλα. Μπριζόλα ή αβοκάντο, πες μου εσύ. Έχεις να φας κάποια λιπαρά μέσα στην ημέρα. Θα φας μπριζόλα ή θα φας το αβοκάντο? Και άμα δεν σου κόβει, θα φας το αβοκάντο. Άμα θες να είσαι υγιής και
Δηλαδή, πόσο τραγικό είναι αυτό. Να παίρνει κάποιο αβοκάντο, να τρώει αβοκάντο και να είναι παχουλό και να έχει κοιλιά. Και ο άλλο, ο φίλο του αδύνατο, να τρώει την πριζόλα και να τρώει το ένα, να τρώει το άλλο και να χάνει. Και να είναι αδύνατο. Και να έχει κάνει μια μικρή κυλίτσα, ξέρω, να λέει α, πάχυνα λίγο, α αδυνατήσω λίγο. Ε? Και μετά από μια εβδομάδα του βλέπει η κοιλιά έχει εξαφανιστεί πάλι. Πόσοι έχουμε αυτού του φίλου. Και εγώ έχω αυτό το φίλο. Κάθε φορά που γινόταν αυτό, παιδιά ήμασταν πάντα στο σουβλατζίδικο, εγώ με ένα καλαμάκι, μια, και αυτό με ένα-δύο σουβλάκια, αυτό να είναι φέτε και εγώ με την κοιλιά. Εντάξει. Τώρα δεν σου λέω να πας να τρως 3 και 4 και 5 σουβλάκια. Εγώ τρώω 2 σουβλάκια κάθε φορά που βγαίνω. Αλλά εγώ τα έχω χάσει. Αυτά είναι σταθεροποίηση. Δεν είναι όταν πας να χάσεις. Αλλά εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Να γίνουμε αυτός ο φίλος που όλο τρώει και δεν παχαίνει. Να μας βλέπουν όλοι και να λένε ρε φίλε, πας καλά. Τι έχεις φάει και γιατί. Έτσι. Πρέπει να σκέφτεσαι έξυπνα με τα φαγητά. Δεν μπορείς να φας ένα αβοκάντο και να χαίρεσαι. Εντάξει, δεν μπορείς να φας ένα φρούτο που είναι τίγκα στα λιπαρά. Μα η μπριζόλα έχει κακά λιπαρά, το αβοκάντο έχει καλά λιπαρά. Ωραία. Μη φας αβοκάντο, φάε ελιές, φάε ελαιόλαδο. Εντάξει, φάε φαγητά που βγάζουν νόημα. Εντάξει, όχι αβοκάντο, παιδιά. Τώρα, άλλος λόγος που το αβοκάντο δεν είναι καλή επιλογή. Παιδιά, δεν έχει γεύση αυτό το πράγμα, δεν έχει γεύση. Δεν ξέρεις αν το φάγες ή όχι. Είχα φάει μια φορά μια σαλάτα, χαιρόμουν εγώ, μου την είχε φέρει ένας φίλος μου, έτρωγα. Χόρτασα, λέω τουλάχιστον έφαγα μια σαλάτα 200 θερμίδες και χόρτασα και ήταν και νόστιμη, γιατί ήταν απ' έξω, ξέρω, και την είχαν φροντίσει λίγο παραπάνω. Του λέω για να δω ποια σαλάτα είναι αυτή, να την παραγγέλνω και εγώ, αφού είναι τόσο νόστιμη. Διαβάζω συστατικά, αβοκάντο. Λέω έχει αβοκάντο αυτή η σαλάτα. Και είναι 600 θερμίδες δούριος ύπος που δεν έχουν καν γεύση και δεν τις νιώθεις καν. Επόμενο φρούτο που σε παχαίνει και αυτό είναι οι σταφίδες. Τι σταφίδες ρε παιδιά, σταφίδες σκουπίδια. Για όνομα του Θεού. Γιατί σταφίδες σκουπίδια σαρώ. Παιδιά, ένα καλό που έχουν τα φρούτα είναι οι φυτικές ίνες και το νεράκι που το κάνει λίγο πιο βραδιά επέμψη. Δηλαδή, τα φρούτα που μας αρέσουν είναι αυτά που έχουν χαμηλές θερμίδες και έχουν και αρκετό νερό, όχι σαν τα σταφύλια για παράδειγμα. Χαμηλά θερμίδες έχουν αρκετό νερό και φυτικές ίνες για να είναι αργή η πέψη. Ωραία. Και το καλύτερο φρούτο του κόσμου να πας και να το αποξηράνεις, θα σε παχύνει. Εντάξει. Και αν είναι μία φορά κακά τα σταφύλια, οι σταφίδες είναι χίλιες φορές. Εντάξει. Είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο. Εντάξει. Είναι ένας δούριος ύπος μέσα σε ένα δούριο ύπο τις σταφίδες. Αποξηραμένα σκουπίδια, σταφύλια σκουπίδια. Οπότε με βάση αυτά, οι σταφίδες είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να φας για να αδυνατήσεις. Εντάξει. Τίγκα στις θερμίδες, τίγκα στη ζάχαρη. Και η ζάχαρη είναι πιο εύκολη πέψη τη ζάχαρη αυτή από του φρούτου, γιατί αλλάζει λίγο όταν αποξηραίνεται το φρούτο και επεξεργάζεται λίγο. Οπότε είναι πραγματικά καταστροφή. Καταστροφικό. Τώρα, μου έχει πει τι να μην φάω. Τι να φάω, ρε Σαρώ. Τι φρούτα είναι καλά. Λοιπόν, αυτό που θα σου πρότεινα να πατήσει το προφίλ μου, να πατήσει το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δει ένα 100% δωρεάν σεμινάριο, στο οποίο σου δείχνω τι είναι απόλυτη μέθοδο για να χάσει και τα φρούτα τα οποία μπορείς να φας για να δυνατήσεις. Για περισσότερα μυστικά tips και για να σου δείξω ακριβώς τι τρώω εγώ για να εξαφανιστεί η κοιλιά, κάναμε follow εδώ κάτω, δίπλα στο όνομά μου, στο κουμπάκι ή πάνω δεξιά. Ακολούθησέ με για να τα μαθαίνεις πρώτος.